Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρίτσα. Και θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Κώστα Δήμτσα. Είναι Γενικός Διευθυντής της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Για να δούμε περισσότερα, να μάθουμε περισσότερα για την κινητή μονάδα προληπτικής ιατρικής, η οποία κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας. Είναι κυρίως για άπορους και άστεγους. Είναι έτσι ακριβώς. Ξεκινήσαμε 25 Νοεμβρίου με τα γένεια της Αποστολής. Είναι η πρώτη μας υπόσχεση και η δέσμευση που γίνεται πράξη. Η κινητή μονάδα προληπτικής ιατρικής θα βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας τις 6 μέρες τη βδομάδα και την 7η μέρα θα βρίσκεται σε ένα σύστημα κυκλικό έξω από τους ναούς, όπου θα μπορούν να γίνονται εξετάσεις αρκετά προληπτικής βέβαια ιατρικής από παθολόγους, καρδιολόγους αλλά και αιματολόγους. Δηλαδή θα μπορούμε να παίρνουμε και αίμα ούρα που θα στέλνουμε για εξετάσεις. Είναι εθελοντές αυτοί που θα βοηθούν στη μονάδα? Αυτό, κυρία Σαράφολου, είναι το πιο συγκινητικό. Αυτή τη στιγμή και οι νοσηλευτές και οι οδηγοί και οι γιατροί είναι εθελοντές και αυτό μας δίνει πάρα πολύ κουράγιο να δημιουργήσουμε μια νότα αισιοδοξίας σε ένα κέντρο που πραγματικά αντιμετωπίζει προβλήματα. Θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη κινητή μονάδα, θα υπάρξει και δεύτερη μέσα στο Γενάρη και σε μια προσπάθεια σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων να ανακουφίσουμε το κέντρο, να σταθούμε δίπλα στην πολιτεία η οποία αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάποια βοήθεια και αυτό η Εκκλησία μπορεί να τη συμπαρασταθεί. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθούμε να δώσουμε μια διαφορετική νότα. Θέλω να σας πω, γιατί παρακολούσα την εκπομπή σας, ότι μέσα στο Γενάρη θα έχουμε και τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε το πρώτο κέντρο Αλτσχάιμερ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Θα αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους, θα έχουν τη δυνατότητα και μόνιμης παραμονής και παραμονής μέχρι το απόγευμα. Και βέβαια αυτή την περίοδο θέλω να αναφερθώ και στο θέμα των γευμάτων αγάπη.